Τελευταίες τελευταίε εξελίξει τη Χρυσή καλησπέρα, να ξεκινήσουμε καλησπέρα από το σας. μήνυμα των μαχητών στη χαλιβουργία α, του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη. Οι μαχητέ του Αζόφ αναφέρουν ότι συνεχίζεται το ρισφυροκόφημα στη Χαλιβουργία και επιμένουν ότι δεν πρόκειται να παραδοθούν, ενώ επισημαίνουν ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν αν έχουν απομακρυνθεί όλοι οι άμαχοι από αυτή τη δεδαλώδη Χαλιβουργία. Ε, μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοινώνει ότι έπληξε νέου στόχου, νέα φορτία με αμερικανικά όπλα στον Ντονέτσκ αυτή τη φορά. Τώρα, η άλλη τελευταία εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε η σύνοδο των G7, των ηγετών των 7 ισχυρότερων χωρών του πλανήτη και ο Ζελένσκι και έχουμε στον Πούτιν. Η G7, παρουσία του Ζελένσκι, δεσμεύτηκαν να απεξαρτηθούν σιγά σιγά από το ρωσικό πετρέλαιο, θέλοντα να πλήξουν τη ρωσική οικονομία που τροφοδοτεί αυτόν τον πόλεμο.